Έκρηξη οργής στη Γεωργία. Για ακόμη μία νύχτα, οι δρόμοι της Τυφλίδας πλημμυρίζουν από διαδηλωτές. Χιλιάδες πολίτες ζητούν την ανάκληση του ρωσικής εμπνεύσεως νόμου για τους πράκτορες ξένων δυνάμεων και περικυκλώνουν το κοινοβούλιο. Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να διαλύσουν το πλήθος, κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Οι διαδηλωτές στείνουν οδοφράγματα και απαντούν με μολότοφ κατά των αστυνομικών, βανδαλίζοντας και αναποδογυρίζοντας αμαξιά. Η αστυνομία προχωρά και σε χρήση χειροβομβίδων κροτουλάμψης και αντλιών νερού. Ομάδα διαδηλωτών προσπαθεί να εισβάλλει εντός του κτηρίου του κοινοβουλίου. Τα επεισόδια επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές του κέντρου της πρωτεύουσας. Μετά το κύμα οργής, το κυβερνών κόμμα ανακοίνωσε σήμερα πως αποσύρει το επίμαχο νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι υπάρχει ανάγκη μείωσης της αντιπαράθεσης στην κοινωνία. Ο νόμος προέβλεπε πως οποιαδήποτε μη κυβερνητική οργάνωση και ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης χρηματοδοτούνταν πάνω από 20% από το εξωτερικό, τότε θα θεωρούνταν ξένος πράκτορας και θα βρισκόταν επί επιτήρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της χώρας. Διαφορετικά, θα έπεφταν βαριά πρόστιμα, όπως συνέβη και στη Ρωσία το 2012.